Αισιόδοξη προοπτική για τι δαπάνε στην έρευνα και την τεχνολογία δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι δαπάνε αυξήθηκαν στο 0,78% του ΑΕΠ το 2013. Πώ προέκυψε αυτή η αύξηση δαπανών εν μέσω δυσμενού οικονομική συγκυρία, ρωτήσαμε το Γενικό Γραμματέα Έρευνα και Τεχνολογία, Χρήστο Βασιλάκο. Η αύξηση των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία και καινοτομία εν μέσω αυτή τη τρέχουσα οικονομική κρίση προέκυψε από μια μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε του τελευταίου 15 μήνε στη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία. Η προσπάθεια αυτή, από ό,τι φαίνεται, απέφερε σημαντικού καρπού. Αρκεί να σα πω ότι στο τελευταίο εξάμεινο του 2013, η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ αυξήθη κατακόρυφα. Δηλαδή, από εκεί που ήμασταν περίπου 19-20% ξεπεράσαμε το 40%. Κάτω. Γι' αυτό λοιπόν είναι και αυτά τα νούμερα τα οποία ήδη σήμερα ανακοινώθησαν. Πού έγκυται αυτή η προσπάθεια που λέτε ότι έγινε. Έγκυται στην μεγάλη προσπάθεια της υπηρεσία να έχουμε να αυξήσουμε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Με ποιους τρόπους έγινε. Με ποιους τρόπους. Ε, και από τις ίδιες, από τα ίδια τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις καταβάλαν μεγάλες προσπάθειες απορρόφησης, αλλά και η υπηρεσία με τα στελέχη της, προσπάθησαν και επέφεραν, επιτέλεσαν το έργο το οποίο είχαν να κάνουν. Θέλω να πω πού βρέθηκαν οι πόροι. Οι πόροι υπήρχαν και υπάρχουν. Απλά δεν είχαν απορροφηθεί. Όπως υπάρχουν και ακόμα πολλοί πόροι που είναι ε, μη αξιοποιήσιμοι από το ΕΣΠΑ. Και μάλιστα αυτό το είχα πει και σε μια συνέντευξη την οποία είχα παραχωρήσει, αν θυμάμαι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2013 που ανέλαβα, ότι από το ΕΣΠΑ έχουμε ακόμα πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ να δαπανίσουμε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε και ήταν μια από τι άμεσε προτεραιότητε από τον καιρό που ανέλαβα ω Γενικό Γραμματέα Έρευνα και Τεχνολογία, είναι να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε κατακόρυφα αυτή την απορρόφηση. Διότι εφόσον υπήρχαν οι πόροι, έπρεπε να του χρησιμοποιήσουμε και βασικό στόχο μα είναι να μην μείνει ούτε ένα ευρώ αναξιοποιητό. Ποιου στόχου θέτει η Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία για την έρευνα, ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλάκο. Καταρχήν, ο σημαντικότερο στόχο που αυτή τη στιγμή είναι να εξελίξει είναι η ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, όπου μετά από 29 χρόνια θα έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει πάρα πολλά στη χώρα μα. Το σημαντικότερο είναι ότι εξυγχρονίζει τον τομέα αυτό, τον ευθυγραμμίζει με τι ευρωπαϊκέ στρατηγικέ και πολιτικέ και από εκεί και πέρα θα δώσει μια νέα πνοή και μια νέα όθηση στην έρευνα, έτσι ώστε πραγματικά η έρευνα και η καινοτομία να αποτελέσουν σημαντικού μοχλού για την ανάπτυξη τη χώρα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Το νέο θεσμικό αυτό προσφέρει πολλέ καινοτόμε αλλαγέ, οι οποίε βέβαια θα βοηθήσουν και στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Παρά την αύξηση των δαπανών στον τομέα τη έρευνα, η Ελλάδα παραμένει σε χαμηλή θέση σε σχέση με τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ θα αυτή τη θέση. Κοιτάξτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην 24η θέση. Και το 2013 έχουμε το 0,78% των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με το ΕΠ. Έχουμε βάλει στόχο και μάλιστα έχει υιοθετηθεί και μέσα στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, και στο ΣΕΣ, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 2020 να φτάσουμε το 1,2%. Είναι ένα στόχος φιλόδοξος, αλλά θεωρώ ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικός και εφικτός και πιστεύω ότι και με καλύτερες προσπάθειες και με δυνατότητες τις οποίες έχουμε, μπορούμε να προσεγγίσουμε και το 1,5%. Την περίοδο αυτή και παρόλο την κρίση, όπως σωστά είπατε, αυξήθηκε και η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε δαπάνες για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Η αύξηση αυτή έφταξε το ποσοστό του 8,4%, το οποίο θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω, ότι ήδη ολοκληρώθηκε και η στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις για την περίοδο 2010 -2018. 12, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάθεση που έκανε η Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωση και σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτά τα δεδομένα ήδη έχουν σταθεί στη Eurostat και θα συμπεριληφθούν στο Innovation Union Scoreboard που βγάζει η κοινότητα και δείχνει την καινοτομία. Εκεί λοιπόν δείξανε ότι από τα αποτελέσματα της έρευνας το 52,31% των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται καινοτόμοι σε τουλάχιστον έναν από του τρει τομεί. Ποιοι είναι αυτοί, πρώτον, καινοτομία ή βελτίωση προϊόντων υπηρεσιών, δεύτερον, νέε καινοτόμε με μεθοδολογίε στι επιχειρήσει και τρίτον, καινοτομία σε οργανωσιακέ μεθόδου ή στο μάρκετινγκ. Και εδώ μπορώ να πω ότι η μεγαλύτερη καινοτομία που επέδειξαν οι ελληνικέ επιχειρήσει ήταν στο μάρκετινγκ.